όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχει αφοπλιστική ειλικρίνεια ή διάθεση για ειλικρινή διάλογο. Κοντά μας είναι η Θάλια Ντούκα, ο Βασίλης Οδοσούλας και ο Γιάννης Οσβήνος. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος που σίγουρα σας αφορά, αλλά αφορά και εμάς, γιατί οι άνθρωποι σήμερα θα έχετε διαπιστώσει ότι δεν έχουν έτσι μεγάλα όνειρα, μεγάλες ιδέες. Τι διαπιστώνετε γύρω σας? Ότι συνήθως έχουν μερικά όνειρα που θέλουν να πραγματοποιήσουν και πάνω που πάνε να τα πραγματοποιήσουν βρίσκουν μια δυσκολία. Και εκεί πέρα τα όνειρα πάνε περίπατο. Ναι. Αυτό δεν είναι καλό μάθημα για μας, γιατί αν συνεχίσουμε να λέμε τέτοια, Βασίλη, θα χάσουμε το ηθικό και φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε καμία ελπίδα να πραγματοποιήσουμε και εμείς τα δικά μας, όπως ας πούμε εσύ. Πού, τι όνειρα κάνεις? Δεν έχω κάνει κανένα όνειρο. Δηλαδή τι ονειρεύεσαι τον τελευταίο καιρό? Τίποτα. Δεν κατάλαβα. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Τι σκέφτεσαι να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Έχεις αποφασίσει? Μερικοί μου λένε να γίνω δικηγόρος και άλλοι να γίνω γιατρός. Όπα, γιατρός. Για κανόνισε. Και μόλις μεγαλώσεις και γίνεις γιατρός, θα σε ξαναφωνάξει εδώ πέρα να τα πούμε. Γιατρός, σε επηρέασε η Αμερική καθόλου για να αποφασίσεις τι δουλειά θα κάνεις το μεγαλώδης? Όχι. Το ταξίδι στην Αμερική? Όχι. Καθόλου, Καθόλου. Και ταλαντεύεσαι αυτή τη στιγμή μεταξύ δικηγόρου και γιατρού?